Συνεχίζουμε με την Αγία και Μεγάλη Τρίτη της των Δέκα Παρθένων Παραβολής της εκ του Ιερού Ευαγγελίου «Μνίαν ποιούμεθα». Κατά την Μεγάλη Τρίτη επιτελούμε ανάμνηση περί των Δέκα Παρθένων ο γνωστής παραβολής του Κυρίου. «Η Εκκλησία μας καλεί να είμεθα έτοιμοι για να υποδεχθούμε κρατούντας τις λαμπάδες των αρετών μας τον ουράνιο νυμφίο τον Κύριόν μας Ιησού Χριστό, ο οποίος θα έλθει ευνίδια είτε ειδικά κατά την στιγμή του θανάτου μας, είτε γενικά κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Επίσης μας καλεί φέρουσα ενώπιόν μας και την παραβολή των ταλάντων να καλλιεργήσουμε και να αυξήσουμε τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός όταν ανεβαίνει στα Ιεροσόλυμα και πλησιάζει προς το εκούσιο πάθος έλεγε στους μαθητές του ορισμένες παραβολές για να τους προετοιμάσει. Μερικές μάλιστα τις έλεγε για να καυτηριάσει και να κεντρήσει τους γραμματείς και τους φαρισαίους. Μία από αυτές τη σημερινή των δέκα παρθένων την είπε για να παρακινήσει μεν όλους προς την ελεημοσύνη αλλά και να διδάξει όλους μας να είμαστε έτοιμοι πριν προλάβει το τέλος του θανάτου να έρθει σε εμάς. Επειδή έχει πολύ δόξα η Παρθενία, πραγματικά είναι μεγάλο κατόρθωμα και για να μην βρεθεί κάποιος που κατορθώνει αυτό το μεγάλο έργο αλλά παραμελεί τα ίδια και ιδίω την ελεημοσύνη προβάλλεται αυτή η παραβολή. Τρέχει πολύ γρήγορα η νύκτα της παρούσης ζωής. Έτσι και οι Παρθένες όλες νύσταξαν και κοιμήθηκαν, δηλαδή πέθαναν γιατί ο θάνατος λέγεται και ύπνος. Κατό κοιμώντουσαν στη μέση της νύκτας, ακούστηκε μία δυνατή φωνή που έλεγε Νάτος ο νυμφίος έρχεται, βγείτε όλες να τον προϋπαντήσετε. Τότε οι φρόνιμες παρθένες που είχαν φροντίσει να έχουν άυτονο λάδι συνάντησαν τον νυμφίο και μπήκαν μαζί μέσα όταν ανοίχθηκαν οι πύλες του παραδείσου. Αυτές κοντά στις άλλες αρετές και μάλιστα της παρθενίας φρόντισαν να έχουν άυτονο και το λάδι της ελεημοσύνης. Αντίθετα, οι άλλες πέντε παρθένες που δεν είχαν αρκετό λάδι όταν ξύπνησαν ζητούσαν λίγο από τις φρόνιμες, αλλά μετά θάνατο δεν είναι εύκολο να αγοράσεις λάδι από αυτούς που το πουλούν, δηλαδή τους φτωχού. Αυτές οι παραβολές μέσα όμως από αυτήν την παρουσία ονομάζονται μορές, γιατί ενώ κατόρθωσαν το δυσκολότερο την παρθενία, παραμέλησαν το ευκολότερο γιατί ήταν ανελεήμονες οι καρδιές τους. Όποιο λοιπόν κατορθώνει μία αρετή έστω μεγάλη, αλλά δεν φροντίσει και για τι άλλε και ιδίω την ελεημοσύνη, δεν μπορεί να μπει μαζί με τον Χριστό στην αιώνια ανάπαυση και γυρίζει πίσω ντροπιασμένο. Και τίποτα πια δεν είναι πιο λυπηρό και πιο ντροπιαστικό από μία Παρθένο που νικαίται από τον έρωτα των χρημάτων. Διαβάζοντα το απολυτίκιο τη ημέρα, Ιδού ο νηφίο έρχεται εν το μέσο τη νυχτό και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθιμούντα. Βλέπε ουν ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός ημών, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και το κοντάκιο την ώραν ψυχή του τέλους εννοήσασα και την εκοπήν της οικής δηλιάσασα, το δοθένσι τάλαντο φιλοπόνος έργασε, ταλέπορε, γρηγορούσα και κράζουσα. Μη μείνομεν έξω του νυμφόνος Χριστού.